Τώρα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή με την αιτιολογική έκθεση και τις συνέπειες από τις ρυθμίσεις είναι η τέταρτη ασφαλιστική μεταρρύθμιση τελευταία δεκαετία, η δεύτερη του ιδίου Υπουργού, ο ίδιος έκανε τη μεταρρύθμιση και τις μεγάλες περικοπές του 12. Υπάρχουν ρυθμίσεις θετικές, συμμορφωτικές με δύο πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, αυτές που αναφέρονται στις περικοπές των επικουρικών το 2016 με τον Ρόμο Κατρούγκαλου και βεβαίως έχουμε νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Όπως επίσης έχουμε και νέο σύστημα εισφορών για το 1,5 εκατομμύριο επιδευματιών αγροτών επιστημόνων. Μπαίνει για συζήτηση αύριο στη Βουλή. Βεβαίως υπάρχουν και θετικές ρυθμίσεις, υπάρχουν και ορισμένες αρνητικές ρυθμίσεις, αλλά κυρίως αυτό που έχω να πω εγώ και υπεύθυνος μιας ομάδας επιστημόνων της ΕΝΙΠΕΚ μαζί με τον Γιώργο Τρομανιά που είμαστε προσκεκλημένοι εδώ στην ημερίδα της ΑΔΔΗ για να εξηγήσουμε το ασφαλιστικό στους δημοσίους υπαλλήλους του όμορφου νομού σας, είναι ότι αυτό το οποίο κατατέθηκε είναι η απόλυτη συνέχεια στις δομικές βάσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Κρατάει τον επανυπολογισμό των συντάξεων, κρατάει το θεσμό της προσωπικής διαφοράς, κρατάει τη διάσπαση της σύνταξης εθνική και ανταποδοτική και κάνει ένα εγχείρημα το οποίο δεν υπάρχει στην Ευρώπη, δεν υπάρχει προηγούμενο εγχείρημα, ενσωματώνει καταργώντας το μεγάλο ταμείο επικούρησης στον ενίο πια εθνικό φορέα κοινωνικής ασφάλισης που είναι ο ΙΕΦΚΑ. Θα δοκιμαστεί στην πράξη. Εμείς ως επιστήμονες και ως Επιστημονική Ένωση ΕΝΙΠΕΚ θα εκφράσουμε και άλλες απόψεις. Έχουμε εκφράσει με το πόρισμα που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα πριν 10 μέρες τις πρώτες μας επιφυλάξεις. Θα βοηθήσουμε να ενισχυθούν οι θετικές και να αποτραπούν οι αρνητικές ρυθμίσεις.